Εδώ είμαστε λοιπόν, Sky 100,3. Πάμε να δούμε μαζί με τον Σπύρο Κετσινέλη. Είναι ο επιστημονικός συνεργάτης του Sky, τη Science View εννοείται. Και με την υποστήριξη του κυρίως εμείς θα προσπαθούμε διάφορα επιστημονικά θέματα. Όχι να τα αναλύουμε, εμείς να τα πιάνουμε, εσύ να τα αναλύεις. Καλώς το να. Καλησπέρα σε όλους. Τι κάνεις? Καλά, είμαι, μια χαρά. Όταν λες ιστορικά πειράματα διάσημα για την ιδιοφύη απλότητά τους, τι εννοείς? Ναι, κοίταξε. Καταρχάς είχα την αφορμή για τη σημερινή μας θεματολογία, την επικαιρότητα και τον τόρο που έχει γίνει για τα βαρυτικά κύματα και ο Αϊνστάιν που επιβεβαιώνεται μετά από 100 χρόνια. Τα διαβάσαμε και τα ακούσαμε, φαντάζομαι, όλες τις ειδήσεις αυτή την περίοδο. Βεβαίως και υπάρχει μια σχετική στο πλανητάριο. Ναι, υπάρχει μια παρουσίαση που γίνεται, ναι. Και όχι μόνο, νομίζω και στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών κάνουν μία. Γενικότερα, επειδή μπήκε στην επικαιρότητα, είναι δηλαδή στα επιστημονικά νέα το καυτό θέμα αυτή την περίοδο. Σκέφτηκα διάσημα πειράματα τα οποία τα ξεχώρισα εγώ. Καταρχάς, όποτε κάνω μια λίστα, να ξέρεις, είναι προσωπικές επιλογές. Δεν είναι ότι έγινε κάποια ψηφοφορία που τη μεταφέρω εγώ. Ή... Και εσύ θεωρείς. Ναι, είναι προσωπική μου άποψη. Μπορεί κάποιος που μας ακούει να πει ότι εγώ δεν συμφωνώ, εγώ θα διάλεγα άλλα πράγματα να συζητήσω. Είναι λοιπόν κάποια πειράματα τα οποία άλλαξαν την ιστορία, άλλαξαν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και την επιστήμη, τη ροή της επιστήμης, τα οποία είχαν μια ιδιοφύη απλότητα. Έτσι, ακριβώς όπως το λέω, ήταν πάρα πολύ απλά στη σύλληψή τους. Θα δώσω 5-6 παραδείγματα για να καταλάβει ο κόσμος στη διάρκεια της συζήτησης μας τι εννοώ. Απλά είπα να ξεκινήσω κάνοντας αυτή την αναφορά στην επικαιρότητα, ότι ο Αϊνστάιν επιβεβαιώνεται, υπάρχουν βαρυτικά κύματα τα οποία ανιχνεύθηκαν. Δεν είναι η πρώτη φορά. Να τα πούμε ξανά, σε παρακαλώ, ναι. Ευκαιρία στο θύσεις. Ο Αϊνστάιν μας είχε πει 100 χρόνια πριν. Καταρχάς, δεν είναι τυχαίο ότι ο Αϊνστάιν είναι θρύλος. Δηλαδή, είναι από τις περιπτώσεις που. Δεν υπάρχει καθόλου υπερεκτίμηση. Είναι πραγματικά ο άνθρωπος αυτός έχει κάνει τεράστια, έχει μια τεράστια συμβολή στις επιστήμες. Mm-hmm. Θεωρία της σχετικότητας, η ειδική θεωρία της σχετικότητας, η γενική θεωρία της σχετικότητας, ήταν από τους άνθρωπους που βάλαν τους θεμέλιους λίθους στην κβαντική θεωρία, παρόλο που δεν του άρεσε. Ήταν από τους ανθρώπους που μίλησε πρώτος για τα λέιζερ και την λειτουργία των λέιζερ. Μίλησε για τα βαρυτικά κύματα. Όποια πέτρα επιστημονική και να σηκώσει, πραγματικά Χριστίνα, θα δει τον Αϊνστάιν από κάτω. Mm-hmm. Ήταν τεράστια η συμβολή του. Η οποία όμως δεν αναγνωρίστηκε αμέσως, από ό,τι θυμάμαι καλά, στις κουβέντες που κάνουμε, τουλάχιστον όχι σε όλα. Το Νόμπελ δεν το πήρε για αυτό που φαντάζεται ο κόσμος. Επειδή είναι γνωστός κυρίως για τις θεωρίες σχετικότητας, δεν το πήρε το Νόμπελ. Το πήρε το Νόμπελ για το φωτοελεκτρικό φαινόμενο. Αλλά το πήρε όμως. Mm-hmm. Δηλαδή αναγνωρίστηκε κάποια στιγμή. Και τώρα πλέον είναι ο θρύλος της επιστήμης. Είχε πει λοιπόν ότι κατά πάσα πιθανότητα υπάρχουν κάποια βαρυτικά κύματα, γιατί η μάζα σωμάτων προκαλεί, ας το πούμε, αλλοιώσεις στο χώρο χρόνο και όντως με το συμβολόμετρο καταφέραμε να τα ανιχνεύσουμε. Τι είναι το συμβολόμετρο? Θα ήθελα να το πω αυτό έτσι, με πολύ απλά λόγια και πολύ γρήγορα για να μην ακούει ο κόσμος λέξεις και δεν ξέρει τι του λέμε. Στην ουσία τι κάνουμε? Παίρνουμε μια ακτίνα φωτός, την σπάμε στα δύο, τη στέλνουμε σε διαφορετικές κατευθύνσεις και μετά τις επαναφέρουμε και τις επανενώνουμε. Ναι. Εάν μία από τις δύο ακτίνες έχει ακολουθήσει, έχει επηρεαστεί από κάτι, αυτό θα φανεί στην τελική τους επανένωση. Αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο ανιχνεύσαν αυτά τα βαρυτικά κύματα. Προφανώς ο εξοπλισμός δεν είναι φτηνός, αλλά σαν γενικότερη ιδέα είναι απλή. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι το φοβερό και τρομερό, αν το σκεφτούμε. Mm-hmm. Πάνω σε αυτό πάτησα και είπα. Τι άλλα πειράματα στην ιστορία ήταν πολύ απλά στη σύλληψή τους, αλλά άλλαξαν τον τρόπο. Παρεμπιπτόντως, σε συμβολόμετρο βασίστηκε, σε αυτή την τεχνική βασίστηκε και η κατάρριψη της έννοιας του εθέρα. Παλιά πιστεύω ότι υπάρχει ένας εθέρας. Ένα περίεργο μέσο μέσα στο οποίο συμβαίνουν όλα. Ναι. Σε πειράματα συμβολόμετρου καταφέραμε να την καταρρύψουμε αυτή τη θεωρία. Πάρα πολλοί ακόμα πιστεύουν ότι ο εθέρας υπάρχει. Δεν υπάρχει. Έχει επιστημονικά καταρριφθεί η έννοια του εθέρα. Να ξεκινήσουμε την εποχή του Νεύτωνα. Ιστορικά υπήρχαν δύο μεγάλα στρατόπεδα. Στο ένα στρατόπεδο ήταν πρωτοστατούσε ο Νεύτωνας, γιατί ήταν η άλλη μεγάλη μορφή της επιστήμης. Πιστεύαν ότι το φως αποτελούνταν από σωματίδια. Στην άλλη πλευρά, το άλλο στρατόπεδο, πιστεύαν ότι το φως είναι κύματα. Ο Νεύτωνας ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μας έδειξε ότι το λευκό φως αποτελείται από πολλά χρώματα. Και το έκανε με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο. Σε ένα σκοτεινό δωμάτιο άφησε λίγο φως να μπει μέσα. Και το άφησε να πέρασε μέσα από ένα πρίσμα. Το πρίσμα έδωσε τα χρώματα του ουρανίου τόξου όπως ξέρουμε. Τα πέρασε μετά από ένα άλλο πρίσμα και ξαναγίνανε το λευκό. Το δεύτερο βήμα που έκανε ήταν να περάσει τα χρώματα ένα-ένα μέσα από το δεύτερο πρίσμα. Και είδε ότι το δεύτερο πρίσμα τα καμπύλωνε με διαφορετικό τρόπο, αλλά τα άφηνε ως έχουν. Αυτό του έδωσε την ιδέα και για πρώτη φορά είδαμε ότι το λευκό φως αποτελείται από πάρα πολλά διαφορετικά χρώματα. Δεν είναι δηλαδή ατόφιο το λευκό που λέμε.
Ο Νεύτωνας μας έδειξε ότι το λευκό είναι ο συνδυασμός των χρωμάτων. Ήταν αυτός που το έκανε. Το έκανε με ένα πάρα πολύ απλό τρόπο. Ένα σκοτεινό δωμάτιο και δύο πρίσματα. Ήταν πάρα πολύ απλό. Με ό,τι μέσο διέθετε εκείνη την εποχή, τέλος πάντων. Ακριβώς, ακριβώς. Ξέρεις τι, απλό δεν ξέρω αν είναι, γιατί πρέπει να κάτσεις να σκεφτείς και να. Είναι πολύπλοκη σκέψη ώστε να. Βέβαια, βέβαια. Ναι. Πρέπει να ανασυλλάβεις την υλοποίησή του. Ναι, απλώς στην υλοποίησή του. Πρέπει να έχεις την έμπνευση. Πολύ ωραίος τρόπος και απλός και ένα από τα πιο διάσημα πειράματα της ιστορίας ήταν το πώς τελικά λύσαμε το μεγάλο ερώτημα. Τελικά είναι σωματίδια, όπως μας λέει ο Νεύτωνας, ή είναι κύματα, όπως μας λένε άλλοι επιστήμονες. Η απάντηση είναι, και εδώ έρχεται η μεγάλη μαγεία και το μυστήριο της επιστήμης όπως την γνωρίζουμε σήμερα, είναι και τα δύο. Και αυτό είναι που μας έχει τρελάνει, αν θες, την ανθρωπότητα του. Πώς γίνεται να είναι και τα δύο. Είναι και τα δύο. Ο Young ήταν αυτός που μας έδειξε με τον απλούστερο τρόπο, και πάλι όμως ιδιοφυής τρόπος, του πώς πέρασε φως μέσα από δύο σχισμές και είδε από πίσω να σχηματίζονται εναλλάξ φωτεινές και σκοτεινές λωρίδες. Αυτό το μοτίβο μόνο κύματα θα μπορούσαν να το προκαλέσουν. Όπως δύο κύματα, όπως περνάει το φως μέσα από τις δύο σχισμές και αλληλοπηδρά το ένα κύμα με το άλλο, δημιουργείται μια αλληλοακύρωση σε κάποια σημεία, πρόσθεση σε άλλα και δημιουργεί αυτό το μοτίβο. Έτσι μας έδειξε ότι το φως λειτουργεί ως κύμα. Παρ' όλα αυτά, εάν κάτσουμε και δούμε ένα-ένα τα φωτόνια, θα δούμε ότι φτάνουν στον ανιχνευτή ως σωματίδια. Αυτό λοιπόν τώρα είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Μην με ρωτήσεις, Χριστίνα, να σου το εξηγήσω περαιτέρω, γιατί δεν το έχουμε εξηγήσει γιατί ισχύει. Ξέρουμε όμως ότι αυτό είναι. Το φως συμπεριφέρεται και σαν κύμα και σαν σωματίδιο. Και ο Νεύτωνας είχε δίκιο και οι αυτοί που διαφωνούσαν είχαν δίκιο. Mm-hmm. Ο Young με ένα πάρα πολύ απλό πείραμα, με το διάσημο πλέον πείραμα της διπλής σχισμής, μας έδειξε αυτό το ακατανόητο, αν θες, συμπέρασμα. Και εγώ θα επιμένω σε αυτό που σου έλεγα, δύσκολο στη σύλληψή του. Μπορεί, πρέπει πρώτα να συλλάβεις την ιδέα και μετά να κάτσεις να την υλοποιήσεις. Μου φαίνεται ότι με ένα, ακόμα και τώρα, και τότε, πόσο μάλλον τότε. Ναι, θα έλεγα ίσως είναι απλά στο να τα περιγράψεις. Ναι. Αλλά πολύ δύσκολο να συλλάβεις την είναι ιδέα. Είναι πολύ απλά να περιγράψεις. Υπάρχει παραπάνω. Άλλαξε όμως τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, τη φύση, την επιστήμη, κάθε ένα από αυτά τα πειράματα. Για πάρα πολλούς αιώνες. Πιστεύαμε, γιατί έτσι μας είχε πει και ο Αριστοτέλης, και καμιά φορά όταν ένας επιστήμονας ή τέλος πάντων μια μορφή έχει μεγάλη επιρροή, πολλές φορές κολλάμε και στις ιδέες του. Δηλαδή δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε εύκολα τι είπε ο Αριστοτέλης ή αργότερα άλλες μορφές, ο Νεύτωνας. Λογικό μου φαίνεται. Για πολλούς αιώνες λοιπόν πιστεύαμε ότι όσο πιο βαρύ είναι ένα σώμα, τόσο πιο γρήγορα θα πέσει στη γη. Και διαισθητικά αυτό νομίζουμε κιόλας κι εμείς όλοι μας, που δεν είμαστε σαν τον Αριστοτέλη. Ήρθε ο Γαλιλαίος λοιπόν, ο οποίος τον αμφισβήτησε. Ο Γαλιλαίος λοιπόν είπε ότι όλα τα σώματα πέφτουν ταυτόχρονα στη γη ανεξαρτήτως του βάρους του. Ο μύθος λέει ότι το πείραμα που έκανε, που ήταν πάρα πολύ απλό, το έκανε από τον πύργο της Πίζας, που είναι και κλειμένος λίγο. Μάλλον δεν ισχύει αυτό, είναι μύθος. Το έκανε όμως χτίζοντας κάποιες ράμπες, τα άφηνε λέει τα σώματα να κυλούν. Και επίσης ξέρουμε ότι τότε δεν υπήρχε τρόπος να κρατάμε το χρόνο και το έκανε με μουσική. Υπολόγιζε το χρόνο με μουσική ο Γαλιλαίος. Μας έδειξε λοιπόν ο Γαλιλαίος με ένα πάρα πολύ απλό πείραμα, αφήνοντας απλά μπάλες να κυλήσουν, ότι ο Αριστοτέλης είχε λάθος και όλα τα σώματα ανεξαρτήτως του βάρους τους πέφτουν στη γη ταυτόχρονα, εκτός και αν υπάρχει αντίσταση του αέρα. Δηλαδή, αν πετάξω ένα σφυρί. Ένας εξωγενής παράγοντας που θα το. Ναι, αν πετάξω ένα σφυρί και ένα φτερό από το μπαλκόνι μου, θα φτάσει το σφυρί πιο γρήγορα κάτω, μόνο και μόνο επειδή το φτερό θα έχει την αντίσταση του αέρα. Εάν δεν υπήρχε ο αέρας, θα φτάνανε μαζί. Μα θα πεις, περίεργο μου φαίνεται αυτό. Και όμως έχει γίνει αυτό το πείραμα και σε μεγάλους. Σε συνθήκες σε κενού. Και ο αστροναύτης, ο David Scott του Apollo 15, νομίζω. Μία από τις αποστολές που πήγε στη Σελήνη, τέλος πάντων, για να τιμήσει τον Γαλιλαίο και τη μεγάλη του ιδέα που ανέτρεψε τον Αριστοτέλη, πέταξε λίγο πριν μπουν ξανά μέσα στο όχημα για να γυρίσουν πίσω. Πέταξε ένα σφυρί και ένα φτερό στην επιφάνεια της Σελήνης, όπου η ατμόσφαιρα εκεί δεν είναι προς τη γη. Υπάρχει σε βίντεο αυτό, έτσι ένα σπρώμαυρο βιντεάκι, γιατί εκείνη την εποχή τα βίντεο δεν ήταν και τόσο καλής ανάλυσης. Και επιβεβαιώνει το Γαλιλαίο, θα δει στο βιντεάκι, όποιος γκουγκλάρει ή μπει στο YouTube θα το βρει, το σφυρί και το φτερό πέφτουν πράγματι ταυτόχρονα. Αλλά σε συγκεκριμένες συνθήκες. Να μην υπάρχει αντίσταση στο αέρα. Να μην υπάρχει οξυγόνο. Αφού αέρας. Μου λες για αέρα. Ναι, ο αέρας μας είναι 20% οξυγόνο, 80% άζωτο και κάτι ψηλά. Λίγο αργό, σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας. Εάν δεν, όχι, σε συνθήκες έλλειψης αέρα, να μην υπάρχει αντίσταση του αέρα όπως πέφτει το φτερό, το καθυστερεί. Αν αφαιρέσει τον αέρα, όπως κάνανε σε κάποια πειράματα
σε αίθουσες κενού ή αν πας στη Σελήνη, όπως λίγοι είχαν την τύχη να πάνε, και πετάξεις οποιαδήποτε σώματα, ακόμα και ένα φτερό με ένα σφυρί, που η διέστησή σου λέει, μα είναι δυνατόν, το σφυρί θα φτάσει πιο γρήγορα, σου λέει η διέστηση. Η πραγματικότητα δείχνει ότι θα φτάσουν ταυτόχρονα. Ο μόνος λόγος που δεν φτάνουν ταυτόχρονα εδώ, αν το κάνουμε έξω από το σταθμό, είναι γιατί ο αέρας θα καθυστερεί στο φτερό. Μην ξαναπεί τίποτα για τα κιλά μου. Θα σου πω ότι είναι η αντίσταση του αέρα. Είναι ο αέρας. Ένα σαμπούπουλο θα σου πω, θα έπεφτα υπό άλλες συνθήκες, αλλά είναι ο αέρας τώρα που με. Δεν χρειάζεται να χάσουμε κιλά, αποκτήσουμε ύψος χρειάζεται. Σωστά, είμαστε λίγο κοντοί για τα δεδομένα μας. Θα μου πει κανένα χόντο. Όπα, έχεις απόλυτο δίκιο. Μα τι άνθρωπος εσύ και πόσο ξέρεις την εκπομπή. Λοιπόν, σου έχει λείψει. Περίμενα για να πάμε και σε διαφημιστική ζώνη. Σκάει 100,3 δεν είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μαζί με τον Σπύρο Κιτσινέλη. Έχεις μηνύματα, αγαπητέ επιστήμονα. Ο κύριος Κιτσινέλης είναι φυσικοχημικός, επιστημονικός συνεργάτης της ScienceView και του Sky. Ο Βασίλης λέει. Την απαντήσαμε του Βασίλη. Ο Αργύρης, μπορείτε λέει να κάνετε το πείραμα στο γραφείο σας. Πάρτε 2 μπουκάλια νερό, το ένα γεμάτο, το άλλο άδειο, αφήστε να πέσουν ταυτόχρονα και θα φτάσουν ταυτόχρονα στο έδαφος. Σωστός ο Αργύρης, γιατί έχουν ίδιο όγκο τα μπουκάλια, άρα η αντίσταση του αέρα θα είναι ίδια. Αλλά έχουν διαφορετικό βάρος. Παρ' όλα αυτά θα φτάσουν μαζί. Και ο Διονύσης. Κύριε Κιτσινέλη, έχετε δίκιο όταν λέτε ότι και εγώ ασκώ δύναμη στη γη και η γη σε μένα και μάλιστα την ίδια. Κινούμαι όμως εγώ προς τη γη και όχι η γη προς εμένα, γιατί λόγω της τεράστιας μάζας της η γη έχει τεράστια αδράνεια και χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη δύναμη για να κινηθεί. Όχι για κάποιο άλλο λόγο. Ακριβώς. Η διαφορά στην μάζα είναι τόσο μεγάλη που η δύναμη που ασκούμε εμείς είναι αμεληταία σχεδόν. Πολύ ωραία. Ωραίο θέμα και σήμερα. Πάμε λοιπόν στα υπόλοιπα. Τι δεν έχουμε πει. Και μιας και είπα πριν για τους αστροναύτες που είναι έξω από το διαστημόπλοιο και πέφτουν, διάβαζα χθες, το στείλω ένας φίλος ο Ηλίας, βγήκαν να κάνουν επισκευές στο διαστημικό σταθμό. Μία αστροναύτη, δεν ξέρω το όνομα της, δεν το θυμάμαι τη συγκεκριμένη, μαζί με τον συνάδελφό της και έχασε τα εργαλεία στο διάστημα. Να σκεφτείτε λοιπόν όλοι σας, όσο κακή μέρα και να έχετε στη δουλειά, όσο κακή, τίποτα τόσο καταστροφικό. Ό,τι λάθος και να κάνετε, σκεφτείτε ότι υπάρχει μια πολύ καλά εκπαιδευμένη αστροναύτης εκεί πάνω που έχασε τα εργαλεία της και έκανε η αποστολή, η βάρδια, ας το πούμε, 7 ώρες παραπάνω. 7 ώρες παραπάνω επιδιορθώσεις έξω από το διαστημικό σταθμό, γιατί το ξαναπώ, έχασε τα εργαλεία. Τα έβλεπε να κινούνται, να φεύγουν, να απομακρύνονται. Νομίζω επειδή υπάρχει βίντεο, όλα αυτά καλύπτονται πλέον. Έλεγα πριν ότι στην εποχή των αποστολών το Apollo το βίντεο δεν ήταν τόσο καλό. Μπορούσαμε να πάμε στο φεγγάρι, δεν είχαμε όμως καλό βίντεο. Περίεργο γι' αυτό. Πλέον όλα αυτά κινηματογραφούνται, βιντεοσκοπούνται. Νομίζω είδα πλάνο όπου κάτι που μοιάζει κουτί εργαλείων φεύγει μακριά. Πού μπορεί να σου συμβεί κάτι τέτοιο. 7 ώρες παραπάνω έκαναν τις επιδιορθώσεις. Δεν θέλω να ξέρω. Γιατί έπρεπε να χρησιμοποιούν τα ίδια εργαλεία. Όπου είναι απίστευτο. Αυτό τώρα που περιέγραψε, εγώ βλέπω την άλλη του πλευρά. Το πόσο σημαντικό είναι, πόσο καλά εκπαιδευμένοι είναι, πόσο συγχρονισμένα πρέπει να δουλεύουν. Και μια τέτοια στραβή κίνηση, τι θα τις έσουρε. Όχι, οι γυναίκες στο διάστημα. Τι θα τους έσουρε, ναι. Πήγαινε πλήνε κανένα πιάτο. Τι το θέλει στο τιμόνι, το παρκάρισμα που κάνουμε, ξέρω εγώ, 100 ώρες εμείς. Άκουσε η γυναίκα πολλά σήμερα. Πρέπει να έχει κάτι τέτοιο. Πολύ κρεβατό μουρμούρα μετά. Στο διάστημα και όχι τίποτα κιόλας. Άλλο. Και επειδή λένε και η ψυχολογία είναι πολύ σημαντική, με τους ανθρώπους αυτούς που δουλεύεις εκεί, είσαι σε ένα πολύ περιορισμένο χώρο συνέχεια. 24 ώρες το 24ωρο για μήνες. Οπότε είναι και θέμα. Τον εαυτό σου δεν αντέχει. Ναι, μην κοιτάς εδώ που. Τα σηκώτια σου. Ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα πας σπίτι σου, ας πούμε, θα τον δεις τον άλλο μετά από μια μέρα, ίσως και περισσότερο. Μα δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Οπότε είναι και θέμα να έχεις καλή ψυχολογία και καλές συναδελφικές σχέσεις. Πάμε στα υπόλοιπα. Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο πείραμα, το οποίο εγώ τίμησα κάποια από αυτά τα πειράματα, γιατί είπα πριν ότι η αφορμή ήταν η επικαιρότητα με τα βαρυτικά κύματα και το πείραμα με το συμβολόμετρο. Επίσης να πω ότι μια από τις αφορμές ήταν και το κλικ ιδεών, έχουμε πει για το project αυτό που έκανα την Άνοιξη, που πάντρεψα την καλλιτεχνική φωτογραφία με την επιστήμη. Κάποια από αυτά τα πειράματα λοιπόν τα τίμησα στο κλικ ιδεών. Το πείραμα του Γαλιλαίου για την ελεύθερη πτώση, ας πούμε, το έχω. Έχω φωτογραφία με το σφυρί και το φτερό που πέφτει. Ένα από τα πειράματα που τίμησα και το έχω στη λίστα μου σήμερα είναι το πείραμα της σταγόνας λαδιού του Μίλικαν. Αυτός ο άνθρωπος το 1909, μαζί με τον Harvey Fletcher, βρήκαν το φορτίο του ηλεκτρονίου πειραματιζόμενοι με σταγονίδια λαδιού. Άκου τώρα να δεις, Κριστίνα, τι κάνουν. Εγώ ενθουσιάζομαι με τέτοια πειράματα. Πρέπει να τον δείτε, δηλαδή όπως λέγω, πήρα Κώστα μου ένα πακέτο μακαρόνια, το έβαλα μέσα στην κατσαρόλα και πήρα, Κριστίνα, ένα φορτίο νετρονίου. Πήρα ένα συνολάκι.
Εγώ ενθουσιάζομαι. Πρώτη άγνωστη λέξη, δηλαδή, φορτίο. Δεύτερη άγνωστη λέξη, νετρόνι. Θα ήθελα πάρα πολύ, πάρα πολύ, θα ήθελα να περάσω στην ιστορία κι εγώ όπως αυτοί οι άνθρωποι, κάνοντας ένα τόσο απλό πείραμα που όμως δίνει μια πολύ σημαντική πληροφορία. Έχεις περάσει την προσωπική μου ιστορία με αυτό που μαθαίνω από σένα και νομίζω στην ιστορία των ακροατών. Πώς βρήκε ο άνθρωπος τώρα το φορτίο του ηλεκτρονίου με λάδι. Άκου να δεις τώρα. Πήρε δύο ηλεκτρόδια. Έτσι, τα είχε φορτισμένα. Μπορούσε να βάζει τάση, ό,τι τιμή θέλει τάση, να αλλάζει τις τιμές. Και πέρασε μέσα εκεί στα γονίδια λαδιού. Είχε ένα μηχανισμό να προκαλεί στα γονίδια. Πώς έχουμε το άρωμα, το ψήφισι που κάνουμε και φεύγουν στα γονίδια του αρώματος. Κάπως έτσι αυτός περνούσε στα γονίδια λαδιού μέσα σε αυτό τον θάλαμο. Επειδή την πυκνότητα του λαδιού την ξέρουμε, αν δεις ποια είναι η διάμετρος, αυτός μπορούσε, είχε εκεί κάποιους φακούς και μπορούσε και το βλέπε. Αν δεις ποια είναι η διάμετρος του σταγονιδίου και ξέρεις και την πυκνότητα, μπορείς και υπολογίσεις τη μάζα. Αν ξέρεις τη μάζα, ξέρεις λοιπόν να υπολογίσεις και τη δύναμη της βαρύτητας. Προσπαθούσε λοιπόν, αλλάζοντας αυτό την τάση με την ηλεκτρική δύναμη που ασκούσαν τα ηλεκτρόδια, να εξισορροπήσει τη βαρυτική. Δηλαδή, είχε τη βαρύτητα, τραβούσε τα σταγονίδια προς τα κάτω, είχε αυτόν με την τάση που την άλλαζε να τραβά τα σταγονίδια προς τα πάνω. Όταν τα εξισορροπούσε, καθόταν και σημείωνε τις τιμές. Σε ποια τάση, με ποια δύναμη ηλεκτρική κατάφερε να εξισορροπήσω αυτό το σταγονίδιο, εκείνο το σταγονίδιο. Βρήκε λοιπόν ότι οι τιμές που κατέγραψε ήταν όλες πολλαπλάσια μια συγκεκριμένη τιμή. Αυτή η συγκεκριμένη τιμή ήταν το φορτίο του ηλεκτρονίου. Εγώ προσωπικά ενθουσιάζομαι. Κατάφερε με δύο ηλεκτρόδια και με σταγονίδια λαδιού να βρει το ηλεκτρικό φορτίο. Πάλι θα μου πεις, έπρεπε να έχεις την έμπνευση, να το σκεφτείς, ναι, να το σχεδιάσεις, αλλά. Γιατί να πάρεις το λάδι, γιατί να την κάνεις τη διαδικασία. Δηλαδή κάτι πρέπει να έχεις σκεφτεί για να το κάνεις αυτό. Κάτι πρέπει να έχεις υποψιαστεί και εδώ είναι το μεγαλείο. Πάντως το δικό μου πάνθεον απλών αλλά διοφυών πειραμάτων, σίγουρα το πείραμα της σταγόνας λαδιού του Millikan μπαίνει. Λοιπόν, μαζί με τον Σπύρο και την Τσινέλη, κυρίες και κύριοι, πάμε στα απλά, στα ιδιοφύη όμως πειράματα, έτσι. Ναι, βέβαια. Να σου πω ένα ακόμα που τίμησα στο Click Ideon. Ήταν το πείραμα του Rutherford με το φύλλο χρυσού. Μέχρι το πείραμα αυτό νομίζαμε ότι το άτομο, ένα άτομο, είχαμε ένα μοντέλο στο μυαλό μας. Το μοντέλο που είχαμε λεγόταν το μοντέλο του σταφυδόψωμου. Δηλαδή ότι ένα άτομο είναι σαν ένα κέικ και οι σταφίδες πάνω είναι τα ηλεκτρόνια. Ο Rutherford λοιπόν έκανε και αυτός ένα πολύ απλό αλλά ιδιοφυές πείραμα. Βομβάρδισε ένα φύλλο χρυσού, πραγματικά ένα φύλλο χρυσού. Το 1909 έγινε το πείραμα αυτό, νομίζω. Το βομβάρδισε με σωματίδια α. Πυρήνες ηλίου είναι, δεν μας ενδιαφέρει, μην με κοιτάς έτσι, ξέχασέ το, σαν να μην το είπα. Σωματίδια. Σωματίδια. Πυρήνες ηλίου. Οι πυρήνες ηλίου λέγονται σωματίδια α. Όποιος το κράτησε, το κράτησε. Όποιος δεν θέλει να το κράτησε. Πόσο ρεζίλι έχω γίνει σε αυτήν την εκπομπή. Δεν. Μ' άρεσε το βλέμμα σου γι' αυτό. Πόσο ρεζίλι. Λοιπόν, βομβάρισε με σωματίδια το φύλλο χρυσού και ανακάλυψε ότι κάποια σωματίδια περνούσαν μέσα από το φύλλο χρυσού, πηγαίναν δηλαδή στον detector από πίσω, στον ρυθμιστή, κάποια γυρνούσαν πίσω. Αυτό μας έδωσε μια καινούργια εικόνα για το πώς είναι ένα άτομο. Δεν είναι λοιπόν αυτή η μάζα σαν ένα κέικ με τις σταφίδες πάνω ηλεκτρόνια, αλλά είναι ένας πολύ μικρός, αλλά με σχεδόν όλη τη μάζα εκεί πυρήνας, και γύρω-γύρω που είναι τα ηλεκτρόνια, σχεδόν το κενό. Γι' αυτό και μπορούσαν και περνούσαν τα σωματίδια. Το νέο αυτό μοντέλο, σαν πλανητικό, σαν έχει τον ήλιο και γύρω-γύρω του πλανήτη που γυρνάνε. Κάπως έτσι λοιπόν ανακαλύψαμε το πείραμα του Rutherford και στην ουσία ακόμα αυτό το μοντέλο έχουμε και διδάσκουμε στα σχολεία, ότι έχεις ένα πυρήνα με τα νετρόνια, τα πρωτόνια που είναι όλη μάζα εκεί και γύρω γύρω γυρνάνε τα ηλεκτρόνια. Μας άλλαξε λοιπόν με αυτό το πολύ απλό πείραμα, βομβαρδίζοντας λοιπόν με σωματίδια ένα φύλλο χρυσού, αυτό το πείραμα, αυτοί οι άνθρωποι μας άλλαξαν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την ύλη, τα βασικά συστατικά της ύλης. Και μιας και λέω για ύλη, θα σε κλείσω με ένα πείραμα το οποίο νομίζω το έχουμε ξαναναφέρει όταν μιλάγαμε σε παλιότερες εκπομπές. Για... Δεν έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο, φαντάζομαι, για το πείραμα του Rutherford και όχι, το γιατί φύλλο χρυσού. Ψάχνω να βρω όλα αυτά που μας λες, ποιος είναι ο αντίκτυπός του, δηλαδή στην καθημερινότητα που μας έχει επηρεάσει, αλλά δίνεις από μόνος σου. Ναι, κοίταξε. Πολλές φορές υπάρχει ένας αντίκτυπος πρακτικός άμεσος στην καθημερινότητα. Άλλες φορές δεν υπάρχει. Mm-hmm. Αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει και είναι πολύ ωραίο που το αναφέρεις τώρα για να το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Στην επιστήμη δεν χρειάζεται να υπάρχει ένας αντίκτυπος άμεσος στην καθημερινότητά μας. Οτιδήποτε μαθαίνουμε που μας δίνει μια καλύτερη εικόνα της φύσης και του κόσμου θα έχει κάποια στιγμή κάποιο όφελος. Μπορεί να μην το βλέπουμε αμέσως. Δηλαδή, μιας και ξεκινήσαμε να μιλάμε για τον Αϊνστάιν σε αυτήν την εκπομπή,
σε αυτήν την ενότητα τη σημερινή. Ο Αϊνστάιν, όταν ανέπτυξε τις θεωρίες του της σχετικότητας, δεν είχε στο μυαλό του ότι κάποια στιγμή θα έχουμε GPS. Και όμως το GPS σήμερα δουλεύει, γιατί παίρνει υπόψη της την γενική θεωρία της, την ειδική θεωρία της σχετικότητας. Και πολλά άλλα τέτοια παραδείγματα. Όπου όταν δούλευαν οι άνθρωποι στην κβαντική θεωρία, δεν ήξεραν ότι αργότερα θα έχουμε λέιζερ και υπολογιστές που όλα αυτά βασίζονται στις κβαντικές ιδιότητες της ύλης. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το ότι ο Ράδερφορντ με αυτό το πείραμα ήρθε και μας είπε: δεν είναι τα άτομα έτσι όπως νομίζουμε. Τα άτομα είναι ένας μικρός πυρήνας που όμως έχει όλη την ύλη, όλη τη μάζα του ατόμου εκεί, και γύρω-γύρω είναι το κενό με κάποια πολύ πολύ μικρά ηλεκτρόνια. Νομίζω ότι και να μην βλέπεις κάτι άμεσα, έναν άμεσο αντίκτυπο, νομίζω ότι το να ξέρουμε, το να έχουμε μια καλύτερη εικόνα της φύσης, σίγουρα βοηθάει μακροπρόθεσμα, ίσως. Και να κλείσουμε με ένα πείραμα λοιπόν που έχει να κάνει πάλι με τη φύση. Το έχουμε αναφέρει αυτό το πείραμα σε εκπομπές που έχουμε κάνει για το διάστημα και για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής. Γενικότερα για το αν και πόσο εύκολο είναι να έχουμε ζωή αλλού. Είναι το πείραμα του Μίλλερ Ουρέι, οι οποίοι έκαναν το εξής. Νομίζω το 1952 έκαναν αυτό το πείραμα. Είναι και αυτό κατά τη γνώμη μου ιδιοφιέστατα απλό. Πήραν οι άνθρωποι λοιπόν και ρίξανε απλά συστατικά σε ένα δοχείο το οποίο το είχαν αποστηρώσει και το είχαν σφραγίσει μετά, βάλα μέσα λίγο άζωτο, λίγο υδρογόνο, λίγο διοξίδιο του άνθρακα, πολύ πολύ απλά συστατικά. Βάλα και ένα μηχανισμό έτσι ώστε το νερό που είχαν μέσα να εξατμίζεται και να ξανασυμπυκνώνεται. Πέρασαν και δύο ηλεκτρόδια στο να υπάρχουν και κάποιες σπίθες για να μπορέσουμε να κάνουμε μια προσομοίωση κεραυνών αν θες. Δηλαδή αυτό που θέλω να κάνω είναι τι θα γίνει αν μπορέσουμε να κάνουμε μια προσομοίωση της γης όπως ήταν πριν πολλά εκατομμύρια χρόνια. Στις αρχικές συνθήκες, το άφησαν και πήγαν για μπύρες, πήγαν για πίτσα. Μέσα σε μια μέρα το δοχείο είχε αλλάξει χρώμα, σε δύο μέρες είχε ξαναλλάξει χρώμα και κάποια στιγμή το άνοιξαν να δουν τι έγινε. Αυτοί δεν κάναν τίποτα, αυτοί πραγματικά το παράτησαν, το παράτησαν και φύγανε. Και είδαν ότι σιγά σιγά αυτά τα πολύ απλά συστατικά, με τη βοήθεια της θερμότητας, με τη βοήθεια του ηλεκτρισμού και με τη βοήθεια του χρόνου φυσικά, άρχισαν σιγά σιγά να σχηματίζουν πολύπλοκες οργανικές ενώσεις. Σχηματίστηκαν αρκετά αμινοξέα και όλοι ξέρουμε ότι τα αμινοξέα είναι από τα βασικά συστατικά της ζωής μας. Το πείραμα αυτό εννοείται πέρασε κατευθείαν στην ιστορία ως θρυλικό γιατί ήταν τόσο απλό αλλά έδωσε τόσο μεγάλα αποτελέσματα. Επαναλήφθηκε πάρα πολλές φορές τα χρόνια που ακολούθησαν από πολλές ομάδες ερευνητικές και μετά από δεκαετίες μάλιστα ανοίξαν αυτά τα original, τα πρώτα φιαλίδια του αρχικού πειράματος και είδαν με καινούργιες μεθόδους, γιατί έχουμε καλύτερες διαγνωστικές μεθόδους πλέον, είδαν ότι ήταν πολύ περισσότερες οι πολύπλοκες οργανικές ενώσεις και τα αμινοξέα που είχαν σχηματιστεί από ό,τι είχαν πάρει χαμπάρι τότε. Πολύ ωραία. Και αυτό δίνει τροφή για σκέψη για το πώς τελικά, αν είναι τόσο εύκολο να σχηματιστούν πολύπλοκες οργανικές ενώσεις και αμινοξέα, τι μπορεί να γίνεται, δεν θα σου πω σε άλλα συστήματα, αλλά εδώ ακόμα κοντά στη γειτονιά μας, σε πλανήτες όπου υπάρχει νερό, όπου υπάρχουν δεν ξέρω, κάποια πηγή ενέργειας. Πολύ ωραία. Και πολύ έχει να κάνει με την όλη η διαδικασία του πώς μπορούμε να έχουμε ζωή. Είσαι εξαιρετικός. Όλα αυτά τα πειράματα που σου είπα λοιπόν ήταν πολύ απλά στην εφαρμογή τους. Συμφωνώ μαζί σου, για να φτάσεις όμως στην έμπνευση και στη σύλληψη ιδέας χρειάζεται κάτι παραπάνω. Αλλά μου αρέσει γιατί ενώ είναι τόσο πολύ απλά, είδες, περιγράψαμε τόσα πολλά μέσα σε λίγα λεπτά, άλλαξαν πραγματικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία μου. Εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε καλά εδώ. Κώστας Πάνος στον ήχο. Για χαρά σε όλους.